Εδώ με το φίβο θα δούμε τι έγινε τελικά. Επικράτησε, ίδροσε ο Μακρόν στις γαλλικές προεδρικές στον πρώτο γύρο. Στον πρώτο Έχουμε γύρο. και δεύτερο. Για να δούμε. Λοιπόν, χθε είχαμε τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία. Ε, παρά τα προγνωστικά που έδειχναν μάχη στήθο με στήθο, ο Εμμανουέλ Μακρόν κατάφερε να επικρατήσει με διαφορά τεσσάρων μονάδων, δηλαδή 27,6 εναντί 23,4 που έλαβε η Μαρίν Λεπέν. Ο δεύτερο γύρο θα λάβει χώρα στι 24 Απριλίου, ανήμερα του Ορθοδόξου Πάσχα. Mm -hmm. 20 Απριλίου θα έχουμε Αυτοί έχουν τώρα. Αυτή τη ναι, βδομάδα ναι, ναι, είναι η ναι, μεγάλη εβδομάδα για τον Καθολικό. Mm. Ναι, ναι, ναι. 20 Απριλίου θα έχουμε την ε, τηλεμαχία, το debate μεταξύ Μακρόν και Λεπέν ε, που θα κρίνει πολλά. Mm -hmm. ε, να πούμε ότι ο Μακρόν θα κληθεί να σπάσει μια παράδοση 20 ετών ε, να γίνει ο πρώτο Γάλλος πρόεδρο που θα επανεκλεγεί μετά τον ε, Ζακ Σιράκ. Αν πάνε καλά τα Αν... πράγματα ναι. έτσι στο δεύτερο Ακριβώς. γύρο. Ε, Κλειδί είναι επίση η ψηφοφόρη του, του Μελανσόν, ο οποίο έλαβε ένα η, πολύ ψηλό 22%. Ποσοστό. Ένα πολύ ψηλό ποσοστό. Mm. Πλησίασε δηλαδή αρκετά την ε, Μαρίν Λεπέν. Η αριστερά. Ναι, ενώ κατα, κα, κατακαιρματισμό είχαμε στου ε, σοσιαλιστέ, οι οποίοι έλαβαν μόλι 1,7%. Mm -hmm. ε, Καθώ χαμηλά ήταν και τα ποσοστά τη δεξιά, τη ε, Βαλερή Πεκρέ, με 4,8%. Το θέμα είναι βέβαια πώ φτάσανε μέχρι εδώ. Ε, ο Μακρόν προφανώ και με όλα αυτά την Ουκρανία, τον πόλεμο, τι διαμεσολαβήσει, ε, μπήκε πολύ αργά στην ε, κούρσα. Mm. Ε, όλο το θέμα τη Ουκρανία έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Ε, θυμόμαστε όλοι και την ε, Μαρίν Λεπέν με την ε, συμπάθεια προ τον Πούτιν. Mm. Το οποίο φαντάζομαι ότι σε αυτή τη φάση τη στήχησε. Όπω επίση και κάποιε δηλώσει που έκανε κατά του ΝΑΤΟ. Πάμε να δούμε λίγο κάποια στιγμή για τον Μακρόν και για την Λεπέν. Λοιπόν, mm -hmm. Ο Μακρόν είχε εκλεγεί το 2017 ε, σε ηλικία μόλις 39 ετών. Ο νεότερος Γάλλος πρόεδρος είχε ξεκινήσει, δε, ε, δεσμεύτηκε να ανανεώσει την πολιτική ζωή της Γαλλίας και να υπερνικήσει το χάσμα αριστεράς-δεξιάς που υπήρχε για πολλά χρόνια στη χώρα του. Βέβαια, πέντε χρόνια μετά η εικόνα του είχε αλλάξει σημαντικά κυρίως στο εσωτερικό της Γαλλίας. Ε, επικριτές του κάνουν λόγο, Μάριον, ε, για έναν σκληρό τεχνοκράτη και για έναν πρόεδρο των πλουσίων και της ελίτ. Ότι δεν αφουγκράζεται το λαό ουσιαστικά Ακριβώς. και τον κόσμο και η εποχή που υπήρξε... Ε, καταμερισμένη mm. από τα σημεία που απήχαν περισσότερο ήταν που έπληξε περισσότερο, λένε, τον Μακρόν. Λίγω, έτσι. μια αποχή που έφτασε το 25%. Ε, να πούμε ότι η πιο δύσκολη στιγμή τη θητεία του ήταν όταν ξεκίνησε το κίνημα των κίτρινων γυλαίκων, όπω θυμόμαστε, το 2018. Mm -hmm. Εκεί όπου για πολλού έχασε ουσιαστικά το κοινωνικό του προφίλ. Ε, το δυνατό χαρτί του Εμμανουέλ Μακρόν είναι η εικόνα του στο εξωτερικό ως ενός ε, δυναμικού η ε, ηγέτη κράτου και ενό παθιασμένου υπερασπιστή της Ευρωπαϊκή Ένωση και του ευρωπαϊκού οράματος. Και πάμε τώρα στην Μαρίν ε, Λεπέν, η οποία αποτελεί το ίνδαλμα των απανταχού ε, λαϊκιστών. Ε, είναι δηλωμένη θαυμάστρια του, του Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ διατηρεί πολύ καλέ σχέσει με τη Μόσχα. Να πούμε ότι είχε λάβει και ένα δάνειο γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ ε, από τη Ρωσία, από ρωσικέ τράπεζε. Ε, το 2017 κατάφερε ε, να οδηγήσει την ακροδεξιά α, στον δεύτερο γύρο των, των εκλογών το οποίο είχε καταφέρει και ο πατέρας τη το 2002 ε, και τους τελευταίους μήνες, φυσικά mm -hmm. τα τελευταία χρόνια έχει επιχειρήσει να αλλάξει το επικοινωνιακό τη προφίλ Ναι, θέλει να δείξει ένα πιο κοινωνικό πρόσωπο ένα πιο κοινωνικό αυτή στιγμα, πρόσωπο ε, αποφεύγοντας τις πολύ ακραίε θέσει πλέον Ακριβώς, η ίδια δηλώνει πιο όρημη από ποτέ και έτοιμη να κυβερνήσει ε, δεν ζητά πλέον την αποχώρηση της Γαλλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση ωστόσο δεν αλλάζει να αποτελεί μια ε, λαϊκή εκπρόσωπο της ακροδεξιάς με πολύ υψηλά στην, στην ατζέντα της την αντισλαμική mm. ρητορική ε, καθώς και τη λαϊκίστικη προσέγγιση όσον αφορά στα οικονομικά. Μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει στο δεύτερο γύρο. Καταλαβαίνουμε ότι ρυθμιστικό ρόλο παίζει ο Μελανσόν ψηφοφόρη ουσιαστικά. Ο ίδιο είπε ότι να μην ψηφίσετε τη Λεπέν, αλλά τηλεπένα. δεν είπε κιόλα να ψηφίσετε Το τον Μακρόν. Μακρόν. Έτσι και γινόταν ολόκληρη συζήτηση χθε. Παρακολουθούσα τι θα γίνει και πώς θα αποφασίσουν οι μουσουλμάνοι να ψηφίσουν, που Πολύ είχαν την προτίμηση να Μελανσόν. Οπότε και εκεί μπορεί ουσιαστικά να. Δοθεί. Να ναι, ναι, και από εκεί μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να έχει μια θετική έκβαση προς τον Μακρόν, επιπλέον εννοώ.